Πάμε πάλι προς τον Πειραιά, πάλι σε ένα σπίτι εκεί κοντά, σωστά. Έχουμε μαζί τον Κώστα τον Ζουρδό. Κώστα, μας ακούς? Πατέρα Καλίνη, και με ακούτε? Σε ακούμε, πρέπει να κλείσεις το YouTube για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε καλύτερα και να μιλήσουμε κατευθείαν από το Skype. Θα το κλείσω αμέσως. Με ακούτε? Ωραία. Τώρα? Ωραία. Σε ακούμε πάρα πολύ καλά, μας ακούς και εσύ, έτσι? Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σε αυτή την παρέα τη Μετέωρη. Να χαιρετήσω και τον Οδυσσέα. Μια πάρα πολύ σπουδαία προσπάθεια. Να πω ότι μου θυμήσατε. Καταρχήν είχε πολύ Πειραιά. Κοτονιάς, Πατρίκα Καλίνικος Μαυρολέτης. Σήμερα, ναι. Είναι ημέρα. Έτυχε σήμερα αυτό. Έτσι, έτυχε σήμερα. Εσείς, η αφεντιά μου, μου θυμήσατε μια διαδρομή. Εγώ είμαι Βολιώτης, αδελφέ Κωνσταντίνη. Γεια σου, παπά. Άστα αυτά. Βολιώτης εξιοθεσίας. Λοιπόν, να πω λοιπόν, μου θυμίσατε μια διαδικτυακή κατασκήνωση. Είδα πριν και τρελάθηκα το βιντεάκι με το ινόπνευμα που ασπαζόντουσαν σαν ασπαζόντουσαν οι φίλοι μας στο μπράτσο σας και μετά με το φτάρνισμα. Ξέρετε τι μου θύμισε, Πάτερνα, για τους Πειραιώτες που μας ακούνε? Μου θύμισε λίγο από Γιάννη Κατσαμπάκη που πριν λίγες μέρες τον χάσαμε. Για όποιοι δεν ξέρουν, ο Γιάννης Κατσαμπάκης ήταν ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο στη Μητρόπολη Πειραιά που έκανε τέτοια όμορφα σκετσάκια όπως αυτά που κάνετε και εσείς, ήταν δάσκαλο. Εκεί μάθαμε κι εμείς, Κωνσταντίνε. Κώστα, εκεί μάθαμε. Μου θύμισε πάρα πολύ. Αυτό είναι μια πολύ αξιέπινη προσπάθεια που κάνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εμείς ευχαριστούμε που συμμετέχετε ουσιαστικά, Κώστα. Έτσι. Βεβαίως. Αυτό είναι μεγάλη. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε όλοι να αισθανθούν ότι μπορεί κάτι να προσφέρουν και να πούνε. Εσύ δουλεύεις και στο Δήμο κιόλας, Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος, στον τομέα της παιδείας. Έχει γίνει παράξενη τώρα η παιδεία. Έτσι. Εγώ σκέφτομαι πάρα πολύ και τα παιδιά που πάνε τρίτη λυκείου φέτος. Και θα φιλοξενήσουμε στην συνέχεια έναν μαθητή της τρίτης λυκείου. Πώς έχει ανατραπεί τελείως το πρόγραμμά τους. Έχει ο Θεός όμως, έτσι. Έχει ο Θεός. Βέβαια. Δεν ξέρω και εσύ αν έχεις κάποια νέα, τι νομίζεις ότι. Πες μας, συγγνώμη, Κώστα. Πριν φτάσουμε σε αυτό, να το συνδέσουμε λίγο με την συζήτηση που είχατε με τον πατέρα Καλίνικο Μαυρολέον. Ο κορονοϊός έχει ένα πνευματικό μήνυμα. Έχει πολλά, αλλά έχει ένα πνευματικό μήνυμα για μένα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό θα έχει προβλήματα με την υγεία του. Άρα λοιπόν εμείς μέσα από αγάπη για να σώσουμε αυτό το μικρό ποσοστό. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Θέλω λοιπόν να πω στους φίλους μας που εκκλησιάζονται, που θρησκεύονται, ότι αν νομίζουν ότι φέτος το Πάσχα δεν θα κοινωνήσουν, κάνουν λάθος. Όχι επειδή οι εκκλησίες θα είναι ανοιχτές. Οι εκκλησίες μπορεί να είναι κλειστές. Αλλά θα κοινωνήσουν γιατί θα βάλουν μέσα τους τη λαχτάρα, την ελπίδα και την αγάπη για ζωή του άλλου. Βοηθήστε με λίγο εδώ να το κάνουμε αυτό πολύ σαφές και με τη δικιά σας βοήθεια. Όταν πάμε να κοινωνήσουμε, ο ιερέας βάζει στο δισκάριο, στο πιάτο, ας το πούμε απλά για αυτούς που δεν γνωρίζουν, τις μεριδούλες, δηλαδή τα ψυχουλάκια. Τους ανθρώπους, βέβαια, ναι, τις ψυχές των ακριβώς ανθρώπων. Ακριβώς, βάζει μέσα τις ψυχές των ανθρώπων που ζουν, αλλά και αυτούς που δεν ζουν. Δηλαδή τη θριαβεύουσα εκκλησία, όπως λέμε, και τη στρατευωμένη. Και βάζει μέσα τις μερίδες των Αγίων, του Χριστού, την Παναγία. Και πάω εγώ λοιπόν μετά και κοινωνώ αυτόν όλο τον κόσμο. Το Χριστό και όλο τον κόσμο. Αυτό θα κάνω και φέτος. Μένω σπίτι μου για να κοινωνήσω όλον αυτό τον κόσμο. Και μάλιστα να σας πω και κάτι σημαντικό. Αν υποθέσουμε πως δεν είχε κορονοϊό, τι θα κάναμε, όπως είπε ο πατήρ Καλίνικος, να είμαστε ειλικρινείς. Θα πηγαίναμε Μεγάλη Πέμπτη να κοινωνήσουμε και άντε το πολύ και Μεγάλο Σάββατο. Φέτος κοινωνούμε κάθε μέρα. Κοινωνούμε την αγάπη του άλλου για να ζήσει ο άλλος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μην μεμσημυρούμε. Η Εκκλησία δεν μας πρόδωσε. Οι κληρικοί μας δεν μας πρόδωσαν. Πήραν και το ντουφέκι όποτε χρειάστηκε. Μένουμε λοιπόν μέσα, κοινωνούμε ουσιαστικά καθημερινά αν ακούσουμε τις επιταγές της Εκκλησίας αλλά και της πολιτείας. Συγγνώμη που βγήκε μέσα μου. Κώστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες και θέλω και εγώ να πω κάτι το οποίο διάβασα αυτές τις μέρες και το συνδέουμε πάρα πολύ με αυτή τη λαχτάρα βέβαια που έχουν όλοι για να το, μάλλον αυτή την ανησυχία που έχουν για το πώς θα κοινωνήσω στην Εκκλησία. Όταν λέει θεωρείς το εγώ σου, δηλαδή τις ανάγκες σου, ότι πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της ζωής του άλλου, τότε μάθε ότι πάσχεις από φοβερή εγωπάθεια. Αυτό το οποίο μας είπες,
ότι κοινωνούμε ουσιαστικά φέτος γιατί θα βοηθήσουμε και θα αγαπήσουμε τον άλλον μένοντας στο σπίτι, είναι το πιο σημαντικό που μπορούμε να αντλήσουμε. Ακριβώς. Και να συνειδητοποιήσουμε Ακριβώς. από αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Και μάλιστα πολλές φορές, όχι μία όπως τα πηγαίναμε, και μάλιστα ενδεχομένως αυτό να ακουστεί λίγο τολμηρό, να το κάνουμε όμως και πιο τολμηρό ακόμα. Δεν ξέρω πότε θα ανοίξουν οι εκκλησίες. Μπορεί να έχει περάσει το Πάσχα. Όμως να τολμήσει η Εκκλησία και η πρώτη ευθεία κοινωνία που θα γίνει, η πρώτη λειτουργία που θα γίνει, να είναι Πασχαλινή. Ας είναι και όποια ημερομηνία ας είναι. Πολύ σωστό αυτό που λες. Ας ελπίσουμε βέβαια ότι δεν θα φτάσουμε σε τέτοιο. Ακριβώς, ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε, αλλά ας τολμήσουμε να κάνουμε και αυτό. Να σκέφτονται οι χριστιανοί ότι κάθε μέρα που μένουν σπίτι για την αγάπη του άλλου, για να ζήσει ο άλλος, ουσιαστικά κάθε μέρα κοινωνούν. Τώρα για να επανέλθω σε αυτό που είπατε, σίγουρα εδώ στον Πειραιά γίνονται προσπάθειες, πολλές προσπάθειες. Ο Δήμος Πειραιά προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτές τις νέες συνθήκες. Να είμαστε ειλικρινείς, κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά προσαρμοζόμαστε. Κατανοούμε ότι τα παιδιά τα οποία θα δώσουν πανελλήνιες, δεν ξέρουμε το χρόνο που θα δώσουν και δυσκολεύονται. Δεν χάθηκε ο κόσμος να κάνουμε έναν αγώνα παραπάνω, να δώσουμε λίγο αργότερα, να προετοιμαστούμε από το σπίτι μας. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή συμβαίνει στο σπίτι μας κάτι μαγικό. Εσείς τώρα πήρατε εμένα που βρίσκομαι στο σπίτι μου, τυχαία, όχι μάλλον τυχαία, επίτηδες επέλεξα να βρεθώ στο δωμάτιο του γιού μου. Βλέπετε πίσω κάτι Mickey Mouse κτλ. Να δώσουμε μια εύθυμη νότα. Το σπίτι μας το έχουμε μετατρέψει σε σπίτι στοργής και ζεστασιάς. Αν χρειαστεί να το μετατρέψουμε και σε ένα μικρό νοσοκομείο, το έχουμε μετατρέψει σε μια μικρή εκκλησία, το έχουμε μετατρέψει χώρο μάθησης, τώρα το μετατρέπουμε και σε ένα στούντιο που επικοινωνούμε μεταξύ μας. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, τι ωραία ευκαιρία είναι αυτή, που κάνουμε το σπίτι μας μια πραγματική εστία, μια πραγματική φωνιά που μπολιάζουν κι άλλοι. Αυτή τη στιγμή μας βλέπουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό. Να γινόμαστε όλη μια ομάδα, όλη μια παρέα, με γνώμονα όχι να σώσουμε τους εαυτούς μας, ενδεχομένως εγώ και εσείς και οι νεότεροι μας, αν βγαίναμε έξω, να μην είχαμε κανένα κίνδυνο, αλλά να σώσουμε τους ανθρώπους που κινδυνεύουν. Αυτό είναι μια πάρα, το είπε και ο Σεβασμιότατος Δημητριάδος Ογνάντιος, με ένα σπίτι είναι μια θεάρεστη πράξη. Κάνουμε μια θεάρεστη Ακριβώς. πράξη και μην αισθανόμαστε άσχημα. Και μάλιστα... Κώστα μου. Ναι. Όχι, πες μας και μάλιστα. Και μάλιστα και εσείς συντελείτε σε αυτήν τη θεάρεστη πράξη. Πριν λίγο η Κωνσταντίνα, το έχω σημειώσει εδώ, μας παρουσίασε το βιβλίο «Βή και λόγοι του Γέροντας Πορφυρίου». Θα έλεγα ότι αυτό, επιτρέψτε μου την υπερβολή, είναι το βιβλίο του αιώνα. Γιατί το λέω αυτό, για έναν Άγιο ο οποίος αγίασε μέσα σε μια πολυπληθής πόλη. Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό, όχι σε ένα κονάκι, όχι απομακρυσμένος, αλλά μέσα στην πολυκλινική, δηλαδή περίπου θα λέγαμε βίωνε αυτά που βιώνουν οι άνθρωποι που σήμερα προσφέρουν σε μια κλινική. Μέσα σε μια πολυκλινική έγινε Άγιος. Έλεγε παλιά ένας αγαπημένος μας φίλος, ο πατήρ Σιμεών Βενετσιάνος, αν θέλεις λέει να αισθανθείς μόνος, δεν έχεις να πας παρά ένα μεσημέρι στην Ομόνοια. Και λέγαμε γιατί να αισθανθείς μόνος, αν πας ένα μεσημέρι στην Ομόνοια με τόσο κόσμο, ναι, γιατί θα είσαι σε ένα πλήθος το οποίο δεν σε ξέρει κανείς. Ο Άγιος λοιπόν έκανε έρημο την Αθήνα και αγίασε μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Μπορούμε λοιπόν και εμείς, είναι μια ευκαιρία αυτή που είμαστε στο σπίτι μας, είναι μια ευκαιρία που είμαστε σε μια μεγάλη πόλη, να αγιάσουμε μέσα σε αυτήν. Και αυτά τα πολύ ωραία μηνύματα μας τα δώσατε εσείς, η παρέα, η μετέωρη, που δεν είναι καθόλου μετέωρη, πατάει πολύ γερά στα πόδια της και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εμείς ευχαριστούμε. Κώστα, θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Καλά, έχουμε μείνει. Έτσι. Δηλαδή, μάλλον, γιατί από ό,τι φαίνεται, πάμε να κάνουμε τηλεοπτική σεζόν πια. Βεβαίως. Όχι αναγκαστική όμως. Πρόσεξε, όχι αναγκαστική. Να το κάνετε, γιατί όχι, όποτε θέλετε είμαι στη διάθεσή σας. Συγγνώμη για την υπερβολή, αλλά πραγματικά κοινωνούμε κάθε μέρα. Να το καταλάβουν αυτό. Έτσι είναι, έτσι είναι. Κάθε έτσι μέρα είναι. Κοινωνούμε Πρέπει τον άλλο. Ουσιαστικά. Μας δώσετε την ευκαιρία να το καταλάβουμε. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα χαρούμε να βγάλουμε και την υπόλοιπη οικογένεια, γιατί πρέπει να περάσουμε και μηνύματα συνύπαρξη όλη τη οικογένεια κάποια στιγμή. Βεβαίως. Ευχαριστούμε, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σου, Κώστα μου.